Από τα κεντρικά στούντιο της DR Τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Κατερίνα Κουρτέλη. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας από την DR Τηλεόραση. Πάμε να δούμε μαζί τα κυριότερα γεγονότα της ημέρας. Άγριο έγκλημα με θύμα 33χρονη μητέρα δύο ανηλίκων παιδιών στα Δίδυμα. Συνελήφθη ο 45χρονος δράστης. Φωτιά σε σπίτι στο τιμένιο Αργολίδας. Μπαράζ ελέγχων και συλλήψεις στον Άφλιο για μη κοπή αποδείξεων. Συνεχίζονται οι κλοπές στη Νέα Κύο. Εβδομάδα κρίσης για τη χώρα μας. Άγριο έγκλημα σημειώθηκε στις πρώτες πρωινές ώρες στα Δίδυμα Αργολίδας με θύμα την 33χρονη μητέρα δύο ανήλικων παιδιών. Για προσωπικές οικογενειακές διαφορές, οι δύο σύζυγοι διαπληκτίστηκαν μέσα στο σπίτι τους και ο 45χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής με τη χρήση μαχαιριού τραυμάτισε θανάσιμα την 33χρονη ομοεθνή του στο λαιμό και την ομοπλάτη. Ο ίδιος την εγκατέλειψε αιμόφυρτη και διέφυγε ενώ γείτονες ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο κέντρο υγείας Κρανιδίου αρχικά και στη συνέχεια ενώ διακομιζόταν στο νοσοκομείο Άργους υπέκυψε στα τραύματά της. Ο 45χρονος δράστης συνελήφθη το πρωί από τους αστυνομικούς του Κρανιδίου στην επαρχιακή οδό Κρανιδίου Ναυπλίου, ενώ βρέθηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι που χρησιμοποίησε για την αποτρόπαιη πράξη του. Ο 45χρονος, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, δεν έχει απασχολήσει πρώτη φορά την αστυνομία, ενώ η 43χρονη και θύμα, η τοπική κοινωνία, μιλάει με τα καλύτερα λόγια. Είμαι γειτόνισσα εκεί πέρα, έμαθα ότι βγήκε από τη φυλακή, την πήρε τηλέφωνο και ζήτησε τα παιδιά. Τα παιδιά δεν μπορούσαν να πάνε απάνω γιατί πάνε σχολείο. Τα παιδάκια πόσο χρονών είναι? 12 και 12. 12 και 10. Ναι. Και? Αποφάσισε αυτός μετά ήρθε εδώ. Με τα χέρια. Ήρθε με το ταξί με τα χέρια άδεια, όλα τα πάντα, δεν υπήρχε τίποτα μαζί του. Μόνο 5 καραμέλες. Ναι. Και έμεινε εκεί, τον κράτησε στο σπίτι, τι να κάνει. Τον κράτησε μέσα στο σπίτι τη? Ναι. Πόσο καιρό? Τόσες μέρες. 10 μέρες. Είναι 10. 10 μέρες. Και? Και σήμερα το πρωί μας ειδοποίησαν, σαν μάθαμε ότι ελάτε γιατί τη βρήκε η σπιτονικοκυρά στην αυλή. Στην αυλή έξω? Ναι. Την είχε τραβήξει, την είχε βγάλει έξω από το σπίτι, ναι. Να μην πέρα να πάρει τα μικρά φέρα. Ναι. Αλλά μετά είχαν βγει και τα μικρά και όλα έξω. Είχαν βγει και τα παιδιά της. Και ήταν τι, μέσα στο αίμα? Μέσα στο αίμα, ναι. Μέσα στο αίμα. Είχε, ζούσε εκεί την ώρα? Ζούσε μέχρι που πήγε στο κέντρο υγείας, ζούσε. Ναι. Εκεί που ήρθε το ασθενοφόρο από, ναι, το Λιγουριό, ναι, ναι, ζητήσανε έναν άντρα μέσα να βοηθήσει. Πήγα εγώ, με γνώρισε. Ναι. Α, σας γνώρισε? Με γνώρισε. Ναι. Τι σας είπε, σας είπε κάτι εκεί την ώρα? Συγκινήστηκε εσείς? Μόνο Μπαρμπαγιάννη. Σας είπε Μπαρμπαγιάννη? Μπαρμπαγιάννη τα παιδιά. Προσέχετε τα παιδιά μου, εγώ τελείωσα. Ρε σώπα, κάνε κουράγιο. Πού ήταν χτυπημένη, είδατε? Από ό,τι μας είπε ο γιατρός εκεί, είχε 4 χτυπήματα με το μαχαίρι στο λαιμό και μία στην πλάτη. Ο άντρας εξαφανίστηκε? Αυτός έφυγε. Έφυγε. Και της πήρε τα λεφτά, ό,τι λεφτά είχε, και έφυγε περπατώντας στον δρόμο. Στον δρόμο. Αυτός ήταν με άδεια από τις φυλακές? Όχι, είχε πάρει απαλλαγή. Είχε πάρει απαλλαγή, αυτός είχε δικαστεί 15 χρόνια. Γιατί πράγμα? Γιατί μια δουλειά. Για φόνο. Για φόνο. Είχε σκοτώσει έναν ξάδερφό της. Αθηνή, ναι, ξάδερφο. Ναι, στην Αθήνα. Και πού ήταν αυτός? Αλβανία. Αλβανία. Και η κυρία από την Αλβανία? Από εκεί είχαν παντρευτεί, κάνανε. Ήρθαν στην Αθήνα για δουλειά, κάνανε τα, φτιάξαν τα παιδιά. Το ένα πρέπει να το έχει από Αλβανία. Μάλιστα. Ακούγατε εσείς καυγάδες, πράγματα? Όχι, όχι, όχι. 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 Επειδή είσαστε γείτονες, δεν ακούγατε να έχετε μεταφορήσει τώρα. Τώρα, είχε πάει αλλού. Είχε πάει αλλού ποιος? Η ίδια. Η ίδια, αν δεν ήταν στη γειτονιά σας? Όχι, όχι. Τώρα ήταν λίγο πιο. Ήταν εσείς που είσαστε γειτόνισσα, θα ξέρατε. Ήταν άνθρωπος που πάλευε. Δεν τον είδαμε. Αυτή, όχι αυτός, αυτή. Δεν υπήρχε καλύτερη γυναίκα και πιο ηρωίδα από αυτήν. Μεγάλωσε 2 παιδιά μονάχη της. Δούλευε, δούλευε. Δούλευε στα σπίτια. Και 3-4 σπίτια την ημέρα. Τη βοηθάγαμε όλοι εκεί, θα την παίρναμε, ό,τι μπορούσαμε τις προσφέρουμε. Είχατε αγαπήσει από ό,τι βλέπω. Μα ήταν τέτοιος άνθρωπος που και να μην ήθελε να την αγαπήσει. Την αγαπή. Και πώς τον δέχτηκε πίσω αυτό το κοινό? Την ήθελε να δει τα παιδιά της, είπε. Ναι, αλλά φοβότανε, φοβότανε. Φοβότανε. Μήπως έκανε τίποτα άλλο σε άλλους κακό. Και έκανε στην ίδια. Ό,τι να κάνει σε μένα, έλεγε. Δεν θέλω να πω. Τώρα τα παιδιά στο έλεος του Θεού. Στο έλεος του Θεού. Έχει συγγενείς εδώ. Ποιος θα να τα αναλάβει αυτό τα παιδιά τώρα που φοβούνται όλοι?
Εσείς τώρα ήρθατε μαζί της εδώ, ήρθατε μαζί με το σύμβαν. Όχι, ήρθαμε πίσω με το δικό μας. Ναι, ήρθατε γιατί, για το σύμβαν. Ναι, το... γιατί το αγαπάγαμε τόσο πολύ. Την αγαπάγατε. Παρότι μια ξένη γυναίκα σας είχε δημιουργήσει καλά αισθήματα. Μας είχε πολλά. Όλο το χωριό, όχι μόνο εμάς. Από την Ερμιόνη, έτσι ακριβώς. Όχι. Από τα Δίδυμα. Από τα Δίδυμα. Μάλιστα. Όλο το χωριό. Πάμε σε ένα επίσης δυσάρεστο γεγονός, αφού γύρω στο μεσημέρι η φωτιά ξέσπασε σε εξοχική μονοκατοικία στο Τιμένιο Αργολίδας. Η φωτιά που ξεκίνησε από την κουζίνα, πιθανότατα από τον απορροφητήρα, πήρε γρήγορα διαστάσεις και έκαψε ολοσχερώς μεγάλο μέρος της οικίας. Επί τούτου έφτασαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Άργους, παρενέβησαν άμεσα και αποσώβησαν τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς. Ενώ οι ένικοι ευτυχώς δεν κινδύνεψαν, αφού πρόλαβαν έγκαιρα και βγήκαν από το φλεγόμενο σπίτι. Δημήτρη, στο τσάφι είδα, φωτιές είδα και κατέβηκα και να εξελίξεις. Από τι πήρα, ακούσατε? Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Λένε έτσι, άλλοι λένε αλλιώς, άλλοι από τον απορροφητήρα, από τον γκάζι, δεν ξέρουμε. Από πού, πάει όλο, όλο. Φύσαγε και ευτυχώς που φύσαγε μπάτης και πήγαινε προς τα εκεί και δεν ερχόταν. Το δικό μας είναι αυτό εδώ. Και είναι όλο ξύλινο. Ο πολίτης, ναι, ευτυχώς δεν έπαθε τίποτα. Καταστράφηκε ο άνθρωπος. Πού την ξαμπορφητήρα, ρε παιδιά, την άκη. Πήρε φωτιά μέχρι που να τη κάνουμε ό,τι να κάνουμε, είχε πάει, είχε φουδαλιάσει όλο το σπίτι. Κάει και ολοσχερό θέλμα. Δεν υπάρχει τίποτα.
Εγώ τη φωτιά είδα μόνο και μόνο μια καπνό μαύρο να φωτώνει. Ήμουν 200 μέτρα πίσω, πήρα την περιβαλλοντική υπηρεσία και μου είπαν ότι έχουμε ενημερωθεί. Τίποτα άλλο παραπάνω δεν ξέρω. Ορίστε. Σπιτικά είχε έτσι, πιστεύω. Έτσι φαίνεται μέσα, δεν ξέρω. Δεν δραματίστηκε μου κανένα. Το ευτύχημα ότι υπάρχουν μόνο υλικές ζημιές, τα δύο υπόλοιπα πιστεύω θα διορθωθούν. Τίποτα παραπάνω. Περί ώρα 11:57 η υπηρεσία μας ειδοποιήθηκε τηλεφωνικά για πυρκαγιά σε οικία στην περιοχή του Τιμενίου. Αμέσως μεταβήκαμε με 2 οχήματα και 5 άνδρες, όπου κατασβήσαμε και συνεχίζουμε ακόμα την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Ξέρουμε τα αίτια. Τα αίτια θα διερευνηθούν από το ανακριτικό τμήμα της υπηρεσίας μας. Σχέδιο συμβιβασμού στη βάση των σημείων σύγκλησης που έχουν διαπιστωθεί σε επίπεδο Brussels Group αναζητούν εντός των ερχόμενων 24 ώρων η Ελλάδα και οι δανειστές με στόχο την οριστική επίτευξη συμφωνίας μέσα στην εβδομάδα. Κυβέρνηση και θεσμοί βρίσκονται σε ανοιχτή επικοινωνία με τις μηχανές της διαπραγμάτευσης να έχουν πάρει φωτιά σε όλα τα μέτωπα και δει σε Αθήνα, Βρυξέλλες και Βερολίνο. Σε επίπεδο τεχνοκρατών του Brussels Group διαφαίνονται ισχυρές προοπτικές για συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο, ωστόσο είναι βέβαιο πως η οριστική λύση που θα βρεθεί θα έχει έντονη την πολιτική σφραγίδα. Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως όλες οι πλευρές έχουν επιδοθεί στην κατάρτιση προσχεδίων συμφωνίας στη βάση των σημείων σύγκλησης μεταξύ Αθήνας και δανειστών. Οι ίδιες πληροφορίες μιλούν για την ύπαρξη τουλάχιστον 3 προσχεδίων συμφωνίας, με εκείνο μάλιστα της Κομισιόν να προβλέπει μέτρα σοκ ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2015. Καθώς ο χρόνος πιέζει, Αθήνα και δανειστές δεν έχουν παρά ελάχιστα 24 ώρα προκειμένου να συμφωνήσουν στην κατάρτιση ενός νέου προσχεδίου, το οποίο να αντιπροσωπεύει όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές στη διαπραγμάτευση. Ελλάδα και δανειστές εξετάζουν διεξοδικά τα προσχέδια συμφωνίας, αναλύοντας μία προς μία κάθε παράμετρο που περιλαμβάνουν με στόχο την εξέβρεση συμβιβαστικής λύσης στις επόμενες ημέρες. Σημεία σύγκλησης και διαφωνίες. Σε ό,τι αφορά τον καθορισμό του στόχου για το πρωτογενές πλεώνασμα, αυτός φέρεται να κλειδώνει μεταξύ 0,7% και 0,8% του ΑΕΠ και του 2015 με σταδιακή αύξησή του στα επίπεδα του 3% έως το 2018. Όπως έχει ήδη επιβεβαιωθεί εδώ και αρκετό καιρό, ο ΕΝΦΙΑ διατηρείται για έναν ακόμη χρόνο, ωστόσο η επικείμενη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών που θα ανακοινώσει έως τα μέσα Ιουνίου το Οικονομικό Επιτελείο αναμένεται να συμπαρασύρει πτωτικά τον ενιαίο φορέα κινήτων. Βέβαια, θεωρείται και η επαναφορά της έκτακτης φοράς αλληλεγγύης στα πρώτου 2015 επίπεδα για εισοδήματα ανά των 30.000 ή 50.000 ευρώ. Η καυτή πατάτα του ασφαλιστικού περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις που προβλέπουν την κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, τις ενοποιήσεις ασφαλιστικών ταμείων, το πάγωμα και όχι την κατάργηση ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, την αναβολή καταβολής της 13ης σύνταξης. Εκεί όμως που επικρατεί πραγματικό λαλούμ είναι το θέμα του ΦΠΑ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται από τις Βρυξέλλες, οι συζητήσεις επικεντρώνονται στην κατεύθυνση καθιέρωσης 4 συντελεστών ΦΠΑ. Ευρωπαίος αξιωματούχος αποκαλύπτει ότι προχωράει το σενάριο με τους 3 συντελεστές και ενδεχομένως να υπάρχει και κατηγορία με μηδενικό συντελεστή. Αθήνα και δανειστές αναζητούν ήδη τη χρυσή τομή, ενώ ο διαθέσιμος χρόνος κυριολεκτικά από το παραπέντε έχει φτάσει στο και 5. Ο Ιούνιος έκανε ήδη την εμφάνισή του. Στις 5 του μηνός η κυβέρνηση πρέπει να καταβάλει την δόση των 300 εκατομμυρίων ευρώ προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η οικονομία κινδυνεύει με πιστωτική ασφυξία και η συμφωνία ακόμη αναζητάται. Ακόμη μια κρίσιμη εβδομάδα για την Ελλάδα ξεκινά με τις εξελίξεις να προμηνύονται ραγδαίες αλλά και καθοριστικές για το μέλλον της χώρας στις επόμενες δεκαετίες. Παρά τις γνωστές δυσκολίες στη ρευστότητα όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις των έργων, συνεχίζονται οι εργασίες υλοποίησης του αποχετευτικού έργου του Δρεπάνου, όπως δήλωσε ο Δημαρχός Ναυπλίων Δημήτρης Κοστούρος. Το αποχετευτικό του Δρεπάνου, που για μας ήταν ένα τεράστιο ζήτημα, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, σε μια πολύ δύσκολη εποχή. Και η δύσκολη εποχή έχει να κάνει με τη μεταβατική περίοδο στην οποία βρίσκονται τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Της μίας προγραμματικής του 7-13 και της επόμενης προγραμματικής του 14-20. Το πρόγραμμα αυτό είναι χρηματοδοτημένο με 4.100.000 ευρώ. Μέχρι στιγμής, για την εποχή στην οποία κατασκευάζεται το έργο, πηγαίνει αρκετά καλά. Με όλες τις καθυστερήσεις που μπορεί να υπάρχουν και τις δυσκολίες του εργολάβου που πρέπει να γίνουν κατανοητά και από τον κόσμο. Και εδώ θέλω να πω, επειδή κάθε φορά που κάποιος μιλάει, θα πρέπει να περιγράφει λίγο την κατάσταση. Υπήρχαν εποχές, όχι η σημερινή, που ένας εργολάβος έκανε 3 έργα και μετά ζήταγε να πληρωθεί το πρώτο.
Αυτή τη στιγμή οι εργολάβοι ψάχνουν να πάρουν σε ένα έργο 4 εκατομμυρίων, να πάρουν μια προκαταβολή 70.000 για να ξεκινήσουν το έργο. Είναι πολύ διαφορετικά πλέον από ό,τι ήταν παλιά. Το έργο αυτό θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά αναπτυξιακό για την περιοχή. Δεν μπορεί χωρίς υποδομές μια περιοχή τουριστική, όπως είναι το Δρέπανο και η Πλάκα, να μιλάει πλέον για τουριστική ανάπτυξη, αν δεν έχει ίδρυυση και αποχέτευση. Η ίδρυυση χωρίς να είναι στο καλύτερο σημείο, υπάρχει πόσιμο νερό και αρκετό, αλλά μπορεί να βελτιωθεί ακόμα και θα βελτιωθεί με ένα έργο που είναι σε προγραμματισμένο και μελετημένο. Η αποχέτευση είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Προσπαθώ να μην μπω στον πειρασμό, να μπω στον πειρασμό. Το τι έχουμε ακούσει για αυτό το έργο και το πόσο κοροϊδεύαμε τον κόσμο για αυτό το έργο, το οποίο όμως τώρα ο κόσμος νομίζω ότι καταλαβαίνει ότι ποτέ δεν κοροϊδεύουμε, και να θυμίσω τις προεκλογικές μας υποσχέσεις που δεν είχαν να κάνουν με κανένα έργο και με τίποτα άλλο εκτός από καθημερινή δουλειά. Και αυτό μπορώ να πω, ότι είναι αυτό που ξαναυπόσχομαι, ότι θα δουλεύουμε όσο μπορούμε την πολύ δύσκολη αυτή εποχή. Υπομονή, θέλω να έχουν κατανόηση. Ελπίζω να έχουν κατανόηση οι κάτοικοι του Δρεπάνου, γιατί αργούν οι αποκαταστάσεις των τομών. Δεν είναι το έργο, δεν πάει έτσι όπως θα πήγαινε σε μια εποχή πλήρους χρηματοδότησης, αλλά όλα αυτά είναι για το καλό. Θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα δουν και στα οικονομικά τους τη διαφορά της αποχέτευσης από την υπόλοιπη κατάσταση. Μπαράζ φορολογικών ελέγχων πραγματοποιήθηκε χθες σε καταστήματα στο Ναύπλιο. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 2 συλλήψεις για μη έκδοση αποδείξεων. Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα. Κατάστημα Ταβέρνα δεν είχε άδεια της αρμόδιας αρχής για τη λειτουργία του, ενώ δεν είχαν εκδοθεί σε 13 τραπέζια με πελάτες αποδείξεις για τα προσφερόμενα είδη φαγητά ποτά συνολικής αξίας 452 ευρώ. Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος και ο Ιμεδαπός, προσωρινά υπεύθυνος, συνελήφθησαν και σήμερα, 1η-6 του 2015, με την εις βάρος του σχηματιστής αδικογραφία, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Ναυπλίου. Σε άλλο ένα κατάστημα, εστιατόριο Ταβέρνα, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν εκδοθεί σε 4 τραπέζια με πελάτες αποδείξεις για τα προσφερόμενα είδη φαγητά και ποτά. Συντάχθηκε έκθεση φορολογικού ελέγχου και για το σύνολο των παραβάσεων θα ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την επιβολή διοικητικών προστήμων. Δεν αποτελεί πλέον είδηση, αφού σχεδόν καθημερινά φιλοξενούμε στο δελτίο μας φαινόμενα κλοπών και διαρρήξεων στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Κίου. Σήμερα είχαμε κλοπή ζώων από Μαδρίτη σε Νέας Κίου, παρά τις μεγάλες προφυλάξεις που είχε πάρει ο κτηνοτρόφος, ο οποίος έγινε έξαλλος με το συμβάν. Είναι η συνέχεια όλων αυτών των πραγμάτων που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια σχετικά με τους διαβιούντες περιμετρικά της Νέας Κίου. Άλλο ένα περιστατικό σε μια πρωτογενή παραγωγή κτηνοτροφικής μονάδος, η οποία εχθές το βράδυ μπήκαν μέσα, πήραν αρκετά ζώα. Πόσα δηλαδή περίπου? Δεν ξέρουμε ακόμα. Από πληροφορία ξέρουμε ήταν τόσο εκνευρισμένος ο ιδιοκτήτης, ο οποίος δεν ξέρει τι να κάνει πλέον. Ο κτηνοτρόφος λοιπόν. Ναι. Και δεν ξέρει τι να κάνει. Από ό,τι βλέπετε γύρω υπάρχουν και άλλα τέτοια μαντριά τα οποία έχουν κλείσει από το φόβο αυτών των κλεψιών που γίνονται, και έτσι δεν συνεχίζουν τη δραστηριότητα, οπότε καταλαβαίνετε ότι και η οικονομία πλήττεται και οι ίδιοι οι ανθρώποι, οι κτηνοτρόφοι, δεν ξέρουν πλέον τι να κάνουν. Ναι, αλλά από πού μπήκαν, γιατί βλέπουμε ότι έχουν αυτό, κλειδαριές εδώ. Αυτοί δεν παίρνουν χαμπάρι τίποτα, ρε παιδιά. Ούτε κλειδαριές παίρνουν, ούτε σκυλιά παίρνουν χαμπάρι. Έχουν τη δυνατότητα αυτή να μπαίνουν μέσα. Είναι αποφασισμένοι πλέον. Τα σκυλιά βλέπω εδώ πέρα είναι, τα λουκέτα είναι εδώ. Δεν βλέπω από πού να μπήκαν, πού παραβίασαν και μπήκαν. Ξέρετε. Αυτό είναι άγνωστο, αλλά μπήκαν. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τις μεθόδους που χρησιμοποιούν, τις ξέρουν οι ίδιοι. Μπορεί να κόψουν περιφράξεις, μπορεί να κόψουν σύρματα, μπορεί να κόψουν προστατευτικά κάγκελα. Δεν παίρνουν χαμπάρι τίποτα. Από ό,τι είδατε και την προηγούμενη εβδομάδα στην άλλη βιοτεχνία, το ίδιο πρόβλημα είχε συμβεί. Δεν ξέρουμε πραγματικά πώς να προφυλαχτούμε. Καλούμε τους αρμόδιους φορείς, την πολιτεία, την δικαιοσύνη. Εγώ πιστεύω ότι η αστυνομία κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της, αλλά αυτό μέχρι εκεί. Από εκεί σαν δεν προχωράει τίποτα. Και έτσι αυτοί, παίρνοντας θάρρος από όλη αυτή την ατιμωρησία που υπάρχει, προχωρούν σε αυτά τα γεγονότα. Και εσείς έχετε εδώ προζωντανά, βλέπω, Ναι, εγώ είμαι πιο κάτω. Δεν σας έχει τύχει εσάς κάτι? Όχι, για την ώρα. Μένουμε εκεί εμείς. Με το σπίτι. Δεν φεύγετε καθόλου δηλαδή? Φεύγουμε, αλλά τις περισσότερες ώρες είμαστε εδώ. Έχετε το φόβο εσείς αυτόν? Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Σήμερα πάλι ένα συμβάν εδώ με τα ζωντανά. Ναι, τώρα με τα πρώτα παιδιά δεν ήξερα. Πήραν πολλά πράγματα. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε.
Θερμό επεισόδιο σημειώθηκε στο γήπεδο της Κορίνθου την Κυριακή το απόγευμα κατά τον ποδοσφαιρικό αγώνα της Παναχαϊκής που παίζει πλέον στην Κόρινθο, όπως είναι γνωστό, και της ΑΕΚ. Τα επεισόδια που πήραν διαστάσεις δεν αφορούσαν τον αγώνα, αλλά ξεκίνησαν από εξύβριση φιλάθλου προς τον πρόεδρο της Παναχαϊκής, Αλέξη Κούγια, και την αδιαφορία του αστυνομικού οργάνου να παρέμβει εγκαίρως. Εχθές είχαμε την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ, αλλά βέβαια δεν είχε σημασία ο αγώνας με την έννοια ότι η ΑΕΚ πλέον έχει ανέβει στην ΑΕθνική, στην πρώτη κατηγορία. Η Παναχαϊκή δεν τα κατάφερε. Δεν είχε ιδιαίτερη, ήταν πιο πολύ τυπικά να κλείσει το πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά είχε πάρα πολύ κόσμο, είχε πάρα πολύ χιλιάδες κόσμο στο γήπεδο. Γιατί και οι Κορίνθοι πήγαν να δουν την ΑΕΚ, πέρα από το αν την υποστηρίζουν ή όχι, και ήρθαν και αρκετοί από την Αθήνα, όχι όμως οργανωμένα. Δηλαδή δεν είχαν δοθεί εισιτήρια για οργανωμένους, γιατί δεν είχε πάρει ΑΕΚ. Φοβούμενοι τα γνωστά επεισόδια που γίνονται στα γήπεδα. Ο αγώνας πήγαινε κανονικά. Ήταν ένας πάρα πολύ ήρεμος και ωραίος αγώνας και γύρω στα τελευταία περίπου 10 λεπτά έγινε ένας ψιλοπανικός. Μιλάμε για πολύ μεγάλα επεισόδια. Στην εξέδρα των επισήμων είχαμε μέχρι και χημικά από την Όπια. Τελικά εκείνη τη στιγμή δεν καταλάβαμε τι έγινε. Είδαμε τον Δήμαρχο που προσπαθούσε να εμποδίσει την αστυνομία. Είδαμε την αστυνομία να προσπαθεί να συλλάβει τον πρόεδρο της Παναχαϊκής, τον Αλέξη τον Κούγια. Μετά στις δηλώσεις που κάνανε και ο Δήμαρχος αλλά και ο Αλέξης ο Κούγιας μιλήσαν για κάποιον τον οποίο τον είδαμε πραγματικά στο γήπεδο, καθόταν 2-3 σκαλοπάτια πίσω του, έναν εύσωμο ο οποίος από ό,τι μας είπαν ήταν από την Πάτρα. Έβριζε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα τον Αλέξη τον Κούγια, χωρίς βέβαια να τον ονοματίζει, δηλαδή να απευθύνεται προσωπικά σε αυτόν, αλλά όλα τα ίδια οι βρυσιές, οι φωνές ήταν προς τον Αλέξη τον Κούγια, ναι. Και κάποια στιγμή ο πρόεδρος Παναχαϊκής είπε στον υπεύθυνο αστυνομικό να τον συλλάβει. Ο αστυνομικός δεν έδωσε καμία σημασία, ούτε καν λέει, από ό,τι είπε ο Αλέξης ο Κούγιας, δεν γύρισε καν να τον κοιτάξει. Οπότε στην επόμενη φορά που ο Κούγιας αναγκάστηκε να μιλήσει στον αστυνομικό, μίλησε με απρέπεια, εξήβρισε ουσιαστικά, διότι ανέφερε τη γνωστή πανελλήνια λέξη με παγκόσμιες. Μάλιστα, εντάξει, επειδή δεν ήμασταν παρόντες, δεν μπορούμε να ξέρουμε για ακριβώς. Ναι, περιστώσει... το είπε και ο ίδιος. Και το πρωί, επειδή παρευρέθηκα ήμουν σε μια συζήτηση με τον Δήμαρχο, το ίδιο είπε και ο Δήμαρχος. Οπότε εκείνη τη στιγμή ο αστυνομικός έδωσε εντολή να συλληφθεί ο Κούγιας. Μπήκε και στη μέση ο Δήμαρχος, ο οποίος δεν το δέχτηκε με την έννοια ότι δεν έφταιγε σε τίποτα ο Αλέξης ο Κούγιας. Και η σύλλαξη ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Βέβαια όλα αυτά. Έφτασα στην αστυνομία. Μετά συνελήφθη μετά τον αγώνα. Μάλλον προσήχθη, δεν συνελήφθη γιατί είναι λάθος η λέξη. Προσήχθη ο Αλέξης ο Κούγιας στην αστυνομία, δόθηκαν εξηγήσεις. Δεν είμαστε μπροστά, δεν μπορώ να ξέρω αν ζήτησε συγγνώμη ή αν ορίστηκε δικά σημεία οτιδήποτε άλλη από αυτόφορα κτλ. Και αφέθηκε ελεύθερος. Εκείνο που βαλέκει ο Δήμαρχος το πρωί που ήμουνα μπροστά στην κουβέντα και δεν μπορεί κανείς, δεν είμαστε, γιόμασταν με μάρτυρες, με πολλούς σε μια καφετέρια εκεί που... Μιλάμε για τον Αλέξανδρο Πνευματικό, το Δήμαρχο. Ναι, με τον Δήμαρχο της χώρας, τον Αλέξανδρο, είπε ότι ήταν προκλητικός ο φύλαθλος, δηλαδή προσπαθούσε να τον προκαλέσει τον Αλέξη τον Κούγια και όσο και αν προσπαθούσε να κρατήσει τα νεύρα σου μέσα σε μια ένταση ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Και όταν γνωρίζουμε ότι ο Αλέξης δεν είναι και ο ηπιότερος Έλλην πολίτης, έχει τις εξάρσεις σου και τους θυμούς του, αυτό προσπαθούσαν να κάνει φαίνεται αυτός και πραγματικά τον έβγαλα τα ρούχα του. Τώρα να πούμε κάτι, Νίκο, όταν και εσένα και ο Ξύθυμος να μην είσαι, όταν έρθει κάποιος πίσω σου και σου εκτοξεύει... Τον έβριζε τα παιδιά σου, όπως επί πολλή ώρα συνεχώς από... Ενδεχομένως να αντιδράσεις και εσύ με... Έτσι ακριβώς. Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής. Καλό είναι να μην γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Δημιουργούν κακές εντυπώσεις. Ούτε το κόσμο από τα γήπεδα. Το ποδόσφαιρο τα έχει αυτά δυστυχώς. Ναι, δεν έχει ξεφύγει. Καλό είναι να μπορέσουμε, μια και η Παναχαϊκή από ό,τι φαίνεται θα μείνει στην Κόρινθο και είναι καλό την επόμενη όλη χρονιά θα είναι εδώ, θα παίξει εδώ. Μάλιστα. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο είναι αυτά, δεν τα γνωρίζω. Τα ξέρουν αυτοί που ασχολούνται με την Παναχαϊκή ή με το γήπεδο της Κορίνθου. Να αποφύγουμε όλα αυτά τα πράγματα, γιατί από τη στιγμή που πράγματι ο Αλέξης ο Κούγιας είπε ότι τα νέα παιδιά του Δημοτικού και του Γυμνασίου μπαίνουν χωρίς να πληρώνουν μέσα, και αυτό είναι μπράβο του και προς τιμή του σε ένα επαγγελματικό σωματείο που ΠΑΕ, ανώνυμη εταιρεία, να αφήνει φιλάθλους να μπαίνουν δωρεάν, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά τα παιδιά όταν μπαίνουν μέσα, να μην τα φανατίζουμε, να μην τους δείχνουμε την άλλη όψη του ποδοσφαίρου. Πάντως πέρα και πάνω απ' όλα, εγώ και με τις πληροφορίες που έχω γύρω-γύρω, είναι ότι ο Αλέξης ο Κούγιας προκλήθηκε, όπως προκλήθηκε και ο Δήμαρχος, που ένας
φύλαθλος εντός παρενθέσεως, ούτε ο κάνω παδός και εκεί παρενθέσεις θα πρέπει να βάλουμε. Τον έπιασε από το λαιμό και κόντεψε να πνίξει τον δήμαρχο, ο οποίος δεν πήγε να κάνει καγκά ο δήμαρχος. Ο δήμαρχος πήγε να χωρίσει την αστυνομία από τον Μπούλια. Και έγινε πανικός. Όπως σε όλη τη χώρα, έτσι και στο Ξυλόκαστρο, η εμπορική και τουριστική κίνηση είναι μηδενική. Όσον δεν υπάρχει συμφωνία στη χώρα με τους δανειστές, τόσο η αβεβαιότητα θα μεγαλώνει και ευχόμαστε να τελειώσει γρήγορα η αναμονή. Διαφορετικά θα περάσουμε μαύρο καλοκαίρι, δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ξυλόκαστρου, Νίκος Χαβέλης. Είναι η πρώτη φορά που πλέον στην Κορινθία ολόκληρη έχουμε όλη η εμπορική σύλλογη της Κορινθίας έχουμε κάνει μία συνεργασία έτσι ώστε σήμερα πρώτου μήνα όλα τα εμπορικά καταστήματα να είναι κλειστά. Ήταν ένα κοινό αίτημα όλων των εμπορικών μαγαζιών για αυτή την ημέρα, οπότε και το προχωρήσαμε σε συνεργασία πάντα με όλους τους εμπορικούς συλλόγους της Κορινθίας, σε σύνολο 7, έχοντας υπογράψει για πρώτη φορά στα χρονικά μια τέτοια, ένα χαρτί που πιστοποιεί έτσι την συνεργασία μας με τον εμπορικό σύλλογο του Κιάτου, του Δερβενίου, της Κορίνθου, του Βέλου, του Λουτρακίου. Και έτσι λοιπόν σήμερα τα μαγαζιά 1η Ιουνίου και κάθε 1η Ιουνίου θα είναι κλειστά. Έτσι ώστε να χαρούμε και εμείς με την ιδιότητα των καταστηματαρχών της παραλίας μας, να δούμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Είναι πολύ σημαντική ημέρα. Να σας πω ότι η συνεργασία αυτή εδώ άρχισε να εκδηλώνεται πριν 2 μήνες. Ο κύριος Παγώνης, που είναι και, ήταν μέχρι πρώτην ως πρόεδρος της ΟΕΣΠ Νοτιοδυτικής Ελλάδος, έχοντας μια εμπειρία χρόνων, γιατί και εγώ εδώ που είμαι στον Εμπορικό Σύλλογο Ξυλοκάστρου με 3 μήνες, οπότε σχετικά είμαι νέος, συζητήσαμε πάνω σε αυτό το θέμα. Έτσι λοιπόν, κάθε φορά που επικοινωνούσαμε, μου έλεγε Νίκο ότι πρέπει σιγά σιγά να το κάνουμε. Δηλαδή να αρχίσουμε να συνεννοούμαστε εμπορικοί σύλλογοι. Διότι δεν είναι μόνο το θέμα του Αγίου Πνεύματος, αν το Ξυλόκαστρο θα είναι ανοιχτό, το Δερβαίνει ανοιχτό και αντίθετα. Έχει σημασία σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας διάφορων θεμάτων. Ακόμα και τις οικονομικές δυσκολίες που υπάρχουν, πρέπει να υπάρχει μια ενιαία φωνή. Ξέρετε ότι αν και το Κιάτο είναι λίγο μεγαλύτερο από το Ξυλόκαστρο και εμείς λίγο μεγαλύτερο Δερβαίνει, παρόλα αυτά τα θέματά μας είναι κοινά. Λίγο πολύ είναι κοινά. Γι' αυτό θεωρώ ότι από εδώ και πέρα αυτή η συνεργασία ίσως, δεν το ξέρουμε ακόμα, θα δείξει ο καιρός, έχει και κάποια αποτελέσματα. Σήμερα 1η Ιουνίου ξεκινάει και επίσημα η καλοκαιρινή περίοδος. Πιστεύετε και με τον τουρισμό ο κόσμος θα αρχίσει να κινείται, να υπάρχει μια αισιοδοξία λίγο και στον εμπορικό κόσμο? Πώς βλέπετε κατάσταση? Από τη φύση μου είμαι πάντα αισιόδοξος. Είμαι πάντα αισιόδοξος. Ξέρετε, και λόγω του νεαρού της ηλικίας μου, δεν μου επιτρέπεται να τα βάφω μαύρα. Στις γενικές συνελεύσεις που κάνουμε εδώ με το σύλλογό μας, τον Εμπορικό Σύλλογο Ξυλοκάστρο, αυτό προσπαθώ να δώσω στους καταστηματάρχες μια θετικότητα. Τα προβλήματα είναι πολλά. Δεν θα σας ξαναπώ, λίγο πολύ τα ξέρετε. Ζούμε όλοι στην ίδια κοινωνία. Εγώ έχω κάποια μηνύματα θετικά. Ο λόγος είναι ότι το Ξυλόκαστρο τα τελευταία 2 χρόνια έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις στον ξενοδοχειακό τομέα. Υπάρχουν καινούργιες υπερσύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες που μπορούν να υποστηρίξουν πολύ καλύτερα πλέον τον κόσμο που έρχεται από τις διάφορες περιοχές της Ελλάδας και όχι μόνο. Πραγματικά σας μιλάω, έχουν γίνει πολύ καλή δουλειά σε αυτό εδώ. Έχουμε μια καινούργια δημοτική αρχή η οποία βοηθάει πολύ σε αυτό το θέμα. Δηλαδή το θέμα τουρισμός πλέον στο Ξυλόκαστρο, που για πολλά χρόνια ήταν μια έννοια που δεν υπήρχε πολύ στις συζητήσεις, πλέον επανέρχεται πολύ σημαντικά. Και πραγματικά σας μιλάω, πιστεύω ότι εφέτος, και αυτό έδειξε και το Πάσχα, η περίοδος του Πάσχα, όπου υπήρχε μια αυξημένη κίνηση στα εμπορικά μαγαζιά του Ξυλοκάστρου. Έχω μια εικόνα γι' αυτό και μπορώ να σας μιλήσω. Θεωρώ λοιπόν με αφορμή αυτό ότι το καλοκαίρι μας εφέτος θα είναι καλύτερο.
Έχω μιλήσει με συναδέλφους του ξενοδοχειακού επενδυτηρίου και αυτό μου λένε ότι έχουν κρατήσεις αρκετές μέσα στο χειμώνα που δεν είχαμε ούτε πέρσι ούτε πρόπερσι. Όλα τα μαγαζιά του ξυλοκάστρου, αυτό που προσπάθησα εγώ από το δικό μου τομέα, του εμπορικού συλλόγου, είναι να προσπαθήσω να υπάρχει μία καλύτερης εξυπηρέτησης και καλύτερης ποιότητας σε αυτό που προσφέρουμε, σε αυτό που θα έρθει στο ξυλόκαστρο να μείνει, να παραφερήσει, να κάνει τις διακοπές του, έτσι ώστε σιγά σιγά, χρόνο με το χρόνο, να δούμε την παλιά έγκλη του ξυλοκάστρου ξανά στο προσκήνιο. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μέγας αρχιερατικός πανηγυρικός δεσπερινός και περιφορά της εικόνας της Αγίας Τριάδας πραγματοποιήθηκε στο Φερόνιμο Ναό του πρώην Δήμου Μηδέας παρουσία των αρχών του τόπου. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδας κ. Νεκτάριος μίλησε για τη σημασία της γιορτής, ενώ ακολούθησε με μεγαλοπρέπεια η περιφορά της εικόνας που την ακολούθησε πλήθος πιστών. Σταμάτησα την επικοινωνία μεταξύ τους. Άλλα είχε γίνει και ο ένας, άλλα θα κατάλαβε ο άλλος. Γι' αυτό και ο Βαβέλ στα ελληνικά ονομάζεται σύγχυση. Οι άνθρωποι σταμάτησαν λοιπόν να επικοινωνούν και διασπάστηκαν ακόμα περισσότερο. Πέρας, στάθος για την Ανάστασή του, υποσχέθηκε ότι θα στείλει το Άγιο Πνεύμα. Και πράγματι, αυτό το γεγονός γιορτάζουμε σήμερα. Την κάθε του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα έχει ένα ενοποιητικό χαρακτήρα. Πόσο ωραία θα λέξει το Πάγιο, ό,τι καταβάς, τα γλώσσα συνέχεια, διεμέριζε έφυγε ο ύψιστος. Ό,τι του πυρός τα γλώσσα διέλυνε, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε. Πλανήτωτος το δικό της Βαβέλ, οι άνθρωποι διασπάστηκαν, σταμάτησαν την επικοινωνία μεταξύ τους και έρχεται το Άγιο Πνεύμα σήμερα να ενώσει πάλι τους ανθρώπους. Το τρίτο πρόσωπο του Τριαδικού Θεού της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστης, το Άγιο Πνεύμα, γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας και μαζί της γιορτάζουν και οι έμποροι του Ναυπλίου, αφού επί 14 συνεχή χρόνια έχουν αποθέσει την εικόνα του συλλόγου τους στην Αγία Μονή Ναυπλίου. Σήμερα, όπως κάθε χρόνο, έγινε πανηγυρική η Θεία Λειτουργία, παρουσία των αρχών του τόπου, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε το γνωστό αντάμωμα των εμπόρων που προωθεί τη σύσφυξη των σχέσεων μεταξύ τους στις αίθουσες υποδοχής και στον αύριο χώρο της Μονής, αφού ως γνωστόν εντός της Μονής γίνονται έργα τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν στο τέλος του χρόνου. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά στους συναδέλφους μας που γιορτάζουμε εδώ εμπορικό σύλλογο Ναυπλίου την εικόνα μας που για 14η τώρα συνεχή χρονιά στην Αγία Μονή, η Αγία Μονή μας φιλοξενεί. Εύχομαι η μέρα αυτή να είναι χαρούμενη και γιορτινή σε όλους. Το Άγιο Πνεύμα που έστειλε ο Χριστός να μας φωτίσει, να φωτίσει πρώτα από όλους τους πολιτικούς μας, να φωτίσει και εμάς, να τραβήξουμε τον ανηφορικό δρόμο, γιατί έχω πει πάλι ότι ο δρόμος των εμπόρων και της αγοράς γενικότερα δεν είναι ίσος, δεν είναι ευθύς, δεν είναι καλός, είναι κακοτράχυλος, είναι σκληρός, αλλά τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ ανηφορικός. Δηλαδή και άσχημος και ανηφορικός. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω, απλώς το Άγιο Πνεύμα να μας δώσει δύναμη
να τραβήξουμε τον ανηφορικό αυτοδρόμο όλοι με τις οικογένειές μας και αγαπημένοι μαζί χέρι-χέρι να μπορέσουμε να στρώσουμε λιγάκι την οικονομία της πατρίδας μας και των οικογενειών μας. Χρόνια πολλά και του χρόνου να είστε καλά. Χρόνια πολλά σε όλο τον εμπορικό κόσμο του Ναυπηγείου και όχι βέβαια και όλης της περιφέρειας και όσοι μας ακούνε. Και άλλη μια χρονιά γιορτάσαμε τη γιορτή μας, η οποία βλέπω ότι διατηρείται και περισσότερος κόσμος κάθε φορά έρχεται και πιο πολλοί και αυτό είναι κάτι το ευχάριστο, ανεξάρτητα αν κάποιοι ψιλογκρινιάζουν λόγω της ημέρας, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι μια μέρα που εορτάζει ο σύλλογός σου θα πρέπει να είσαι παρόν έστω και για την ώρα της λειτουργίας και μετά από εκεί και πέρα μπορεί να πας και να ανοίξεις το μαγαζί σου αν θες. Αλλά δεν νομίζω ότι με μια μέρα, μισή μάλλον μέρα που θα μείνουν κλειστά τα μαγαζιά θα χάσουν τα λεφτά που θα έχουν πιάσει σε την εβδομάδα. Πάλι θα ξαναπώ πάλι χρόνια πολλά σε όλους και να είμαστε καλά και η Αγία Τριάδα να μας έχει όλους καλά. Εύχομαι ως εμπορικός σύλλογος από εδώ και μπρος να δει καλύτερες μέρες, γιατί περνάει πραγματικά πολύ δύσκολα και η μικρομεσαία τάξη είναι αυτή που ενισχύει την οικονομία και πάντα φροντίζει για το καλύτερο. Αυτή τη φέρνει μπροστά και όχι μεγάλες επιχειρήσεις. Και εύχομαι και στους κυβερνώντες να τους φωτίσει το Άγιο Πνεύμα για να βρουν το σωστό δρόμο επιτέλους, γιατί δεν νομίζω ότι πάνε καλά. Μια από τις μεγαλύτερες γιορτές Χριστιανοθήνη σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλους τους Αργολιδείς, τους εορτάζοντες και εορτάζοντες. Χρόνια πολλά στον Εμπορικό Σύλλογο του Ναυπηγείου για την σημερινή λειτουργία. Και να ευχηθώ σε όλους τους εμπόρους του Ναυπηγείου και της Αργολίδας καλές δουλειές. Ξέρουμε ότι οι εποχές είναι κρίσιμες, αλλά μπορεί το Άγιο Πνεύμα να επιδώσει την φώτιση, την επιφύτηση σε αυτούς που μας κυβερνούν και να δώσουν λύση να γίνει επιτέλους αυτή η διαπραγμάτευση που τόσο πολύ περιμένουμε. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά η μέρα του Αγίου Πνεύματος να μπορεί να μας φωτίσει και να μας δώσει δύναμη να μπορέσουμε να εμπνευστούμε και σαν λαός αλλά και σαν εμπορικός σύλλογος, εμπορικές επιχειρήσεις, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση η οποία είναι πολύ δύσκολη. Επίσης θα ήθελα την ημέρα αυτή να μπορέσουμε να ευχαριστήσουμε το αγαπητό κοινό μας το οποίο μας υποστηρίζει σε αυτές τις δύσκολες ημέρες και να τον ευχαριστήσουμε και για τη συμβολή του στην εορτή την σημερινή. Γέμισαν σήμερα οι παραλίες από κόσμο που υποφελήθηκαν την αργία του δημόσιου τομέα λόγω της γιορτής του Αγίου Πνεύματος, αλλά και τον καλό καιρό. Ωφελημένοι βγήκαν οι επαγγελματίες των παραλιακών περιοχών που είδαν τα καταστήματά τους να γεμίζουν κόσμο και τα ταμεία τους με ρευστό. Ο κόσμος υποφελήθηκε την αργία, τον σχετικά καλό καιρό και βρέθηκε και στις παραλίες της Κινουρίας, στην παραλιακή Αρκαδία, στο Άστρος, στον Τυρό, στο Λεωνίδιο, λιγότερο στα Πούλιθρα γιατί δεν βοηθάει τόσο πολύ πρόσβαση. Αλλά παρόλα αυτά όλες οι παραλίες της Αρκαδίας είχαν κόσμο. Ήδη το Άστρος ο κόσμος συνηθίζει και το καλοκαίρι και τώρα λίγο τριημέρου μετά το μπάνιο του να βρίσκεται στο κέντρο του Άστρου, στην πλατεία, να κάνει τη βόλτα του. Και το κλίμα είναι ευχάριστο με αρκετό κόσμο. Παρά λοιπόν την αγωνία για τη διαπραγμάτευση, εντούτοις από ό,τι φαίνεται ο κόσμος έχει συνηθίσει τις ημερομηνίες λήξης των διαπραγματεύσεων και έχει ξεχυθεί στις παραλίες. Ακριβώς και από ό,τι φαίνεται δεν παρακολουθεί και τόσο ειδήσεις και μάλλον καλό του κάνει και στον και στους επαγγελματίες. Οι επαγγελματίες ικανοποιημένοι τι βλέπεις από την βόλτα που έκανε στην αγορά? Το κλίμα είναι θετικό, να πούμε ότι περισσότερο κόσμο βέβαια είχε την Πρωτομαγιά. Ναι. Από ό,τι τώρα, αλλά και τώρα δηλώνουν ικανοποιημένοι και αισιόδοξοι για το καλοκαίρι. Μην ξεχνάς όμως ότι έχουμε και ακόμα εξετάσεις και πανελλαδικές ένα μάθημα, αλλά έχουμε και εξετάσεις των ενδοσχολικές. Οπότε και αυτό... Σίγουρα και αυτό επηρεάζει, αλλά γενικώς ο κόσμος βγήκε, πάρε και έτσι το τριήμερο, ήταν καλά. Πολύ. Να ληφθούν όλα εκείνα τα θεσμικά μέτρα που θα πατάξουν μια και καλή τον αθέμητο ανταγωνισμό που δέχονται τα ακρεοπολία της γειτονιάς σε όλη τη χώρα από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ζητούν οι Έλληνες κρεοπόλες, όπως τόνισε ο πρόεδρος του Σωματείου Κρεοπολών Νομού Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Καρμπούνης.
Πουλάνε το κοτόπουλο προς 1,99 ευρώ το κιλό και αναρωτιέμαι πώς γίνεται αυτό, αφού ακόμη και δική σου να είναι η κότα, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να την πουλήσει σε τιμή τόσο χαμηλότερα του κόστου, τόνισε ο κύριος Γκαρμπούνης. Παράλληλα, ανέφερε ότι μέχρι πριν από λίγα χρόνια απαγορευόταν στους επιχειρηματίες, μικρούς ή μεγάλους, να πουλάνε κάτω του κόστου και μετά πέρασε ο περίφημος νόμος Χατζηδάκη και η κατάσταση έχει γίνει ανεξέλεγκτη. Σημειώνοντας ότι οι κρεοπόλες είναι από τους λίγους πλέον επιχειρηματίες που μέσω της οικονομικής κρίσης έχουν κατορθώσει να κρατούν τον κλάδο ψηλά χωρίς να ρίχνουν την ποιότητα και συμπιέζοντας τις τιμές, αναγνωρίζοντας τη μείωση της καταναλωτικής δύναμης. Ο κ. Γκαρμπούνης στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς την πολιτεία λέγοντας: δεν θα αντέξουμε για πολύ ακόμη και αν σβήσουμε εμείς, τότε θα αυξηθεί ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία με τα αμφιβόλου ποιότητας κρέατα που κάποιοι κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, δελεάζοντας τους καταναλωτές με τις ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Τέλος, ο κ. Γκαρμπούνης επεσήμανε ότι τα κρεοπολία της χώρας, η πλειονότητά τους τουλάχιστον, είναι καλύτερα και πιο καθαρά ακόμα και από μια μπουτίκ και κάλεσε εκ νέου τους καταναλωτές να προτιμούν τα καταστήματα της γειτονιάς τους, αφού όπως προσέθεσε, εμείς ξέρουμε τα παιδιά σας, τις ανάγκες σας και φροντίζουμε να σας εξοπλίζουμε με καλά προϊόντα, γιατί θέλουμε να μπορούμε να σας κοιτάμε στα μάτια. Η τοπική επιτροπή Κορινθίας της κίνησης διαγραφή του χρέους τώρα, μετά από την πετυχημένη εκδήλωση στην Κόρινθο για την ανάγκη μονομενούς διαγραφής του χρέους, διοργάνωσε νέα εκδήλωση στο Κιάτο αυτή τη φορά για να απαντήσει στα ερωτήματα που προκύπτουν από τη ρήξη με τους δανειστές. Ομιλητές ήταν ο δημοσιογράφος Νίκος Ιγκλέσης και ο νομικός Δημήτρης Μπελάντης. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να διαγράψουμε το χρέος, πρέπει να σταματήσουμε να πληρώνουμε τους δανειστές, να σταματήσουμε να δεχόμαστε τους όρους που μας βάζουν για να μας δανείζουν, που είναι τα μνημόνια, και να προχωρήσουμε σε μια άλλη διαδικασία, σε μια διαδικασία έκδοσης εθνικού νομίσματος, με τα συμφέροντα των εργαζομένων μπροστά, με τα συμφέροντα των ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων. Σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κάνει και στην Κορινθία, έχουμε φτιάξει μια τοπική επιτροπή που απαριθμεί δεκάδες μέλη. Έχουμε κάνει δύο εκδηλώσεις. Η πρώτη ήταν αρχές Απριλίου στην Κόρινθο, που ήταν πολύ πετυχημένη, είχε γύρω στα 150 άτομα στο εργατικό κέντρο της Κορίνθου. Σήμερα είναι η δεύτερη που κάνουμε στο Κιάτο. Επίσης ήταν πολύ πετυχημένη, είχε γύρω στα 100 άτομα, τώρα ήρθατε λίγο στο τέλος και είχε αρχίσει να σπάει ο κόσμος. Η πρώτη εκδήλωσή μας είχε να κάνει με το ζήτημα του χρέους και γιατί πρέπει να το διαγράψουμε. Σήμερα είχαμε μια εκδήλωση που ήθελε να μπει λίγο πιο βαθιά στα ερωτήματα της επόμενης μέρας. Στην έκδοση του Εθνικού Νομίσματος, τι θα γίνει με τις τράπεζες κτλ. Γι' αυτό το λόγο είχαμε τον Νίκο Ιγκλέση, δημοσιογράφο, και τον Δημήτρη Μπελαντή, νομικό και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ, και ακόμα συνεχίζεται μέσα η εκδήλωση. Σήμερα μιλήσατε για την κρίση, για το χρέος, την επιστροφή στο εθνικό μας νόμισμα. Ο κόσμος όμως, παρόλα αυτά, ένα μεγάλο μέρος του κόσμου φοβάται ακούγοντας επιστροφή στη δραχμή. Γιατί πιστεύετε ότι αυτό συμφέρει την Ελλάδα αυτή τη στιγμή και γιατί δεν θα έπρεπε να φοβάται ίσως ο κόσμος? Ναι, ο κόσμος φοβάται διότι έχει πέσει θύμα μιας ασύλληπτης προπαγάνδας που, για να τρομοκρατηθεί και να παραμείνει μέσα στο πλαίσιο του ευρώ, το οποίο είναι υπεύθυνο για όλα τα δεινά που περνάει η χώρα τα τελευταία 5 χρόνια. Η επιστροφή στο εθνικό νόμισμα θα αποκαταστήσει την εθνική ανεξαρτησία της χώρας και θα δώσει τη δυνατότητα να αποκατασταθεί η ρευστότητα για τη λειτουργία της οικονομίας, να ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες και κυρίως να δημιουργηθεί ένα ευρύ πρόγραμμα παραγωγικών επενδύσεων για να αρχίσει η χώρα να παράγει προϊόντα και έτσι να μειωθεί η ανεργία. Η επιστροφή στο εθνικό νόμισμα δεν πρέπει να φοβίζει κανέναν, γιατί αν γίνει με σχέδιο, τότε η ισοτιμία θα είναι 1:1, δηλαδή όλα, μισθοί, συντάξεις, τα πάντα θα αλλάξουν με ισοτιμία 1:1, 1 ευρώ προς μία νέα δραχμή. Πληθωρισμός δεν θα υπάρξει και βεβαίως οι καταθέσεις του κόσμου μπορούν να μείνουν στις τράπεζες στο σημερινό νόμισμα που είναι.
Άρα μήπως τελικά η Ευρώπη ή μάλλον οι κυβερνήσεις της Ευρώπης φοβούνται τη δική μας αυτοδυναμία? Ναι. Αν έχετε παρατηρήσει, όλες οι δηλώσεις τους είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει μέσα στο ευρώ. Ακόμα προτείνουν κάποιοι από αυτούς τους δανειστές να χρεοκοπήσουμε μέσα στο ευρώ. Δεν θέλουν να φύγουμε από το ευρώ, γιατί όντας μέσα στο ευρώ, ελέγχοντας τη ρευστότητα της ελληνικής οικονομίας μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έχουν όχι τον έλεγχο του χρέους, αλλά το γεωπολιτικό έλεγχο της χώρας. Έτσι θα μπορούν να κρατάνε την Ελλάδα σε ένα καθεστώς αποικίας χρέους. Ο βασικός λόγος είναι ότι και η ηγεσία της Ευρωζώνης, αλλά και τα δομικά όρια που έχει η Ευρωζώνη, κινούνται σε μια κατεύθυνση να επιβάλλουν στην ελληνική κυβέρνηση, που είναι μια κυβέρνηση αριστεράς, να εγκαταλείψει το πρόγραμμά της. Δεν υπάρχει δηλαδή σήμερα σημαντική πιθανότητα να αφήσουν εντός αυτού του πλαισίου την ελληνική κυβέρνηση να εφαρμόσει το πρόγραμμά της, για το οποίο έχει δεσμευτεί στις τελευταίες εκλογές. Ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες και ακριβώς επειδή υπάρχει και μια δυσκολία στο επίπεδο των διεθνών συμμαχιών της ελληνικής κυβέρνησης, δεν υπάρχουν άλλες κυβερνήσεις αριστεράς στην Ευρώπη. Το δίλημα συμπυκνώνεται στο ότι, αν θέλετε να μείνετε στην Ευρωζώνη, πρέπει να εγκαταλείψετε την εφαρμογή του προγράμματός σας. Κάτι που πιστεύω ότι δεν πρέπει να το κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Δεν πρέπει να υποκύψει σε αυτή την πίεση. Ακριβώς, γιατί μπορεί είναι σαν να χάνουμε. Ναι, ουσιαστικά είναι σαν να χάνουμε την εθνική μας ανεξαρτησία, αλλά και σαν να ταυτίζονται όλες οι πολιτικές δυνάμεις ότι θα εφαρμόσουν την ίδια πολιτική σαν αυτή που εφάρμοσαν οι προηγούμενοι. Εγγένεια του πρώτου πιστοποιημένου μονοπατιού Menalon Trail στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν στη Στεμνίτσα παρουσία πλήθους περπατητών. Κατά τη διάρκεια των ομιλιών τονίστηκε η σημαντικότητά του τόσο στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής όσο και ολόκληρης της Ελλάδας. Έχουμε τη χαρά σήμερα να βρισκόμαστε εδώ στη Στεμνίτσα με την αφορμή των εγγενείων του μονοπατιού Menalon Trail. Πραγματικά αποτελεί μια ευτυχή συγκυρία και οφείλουμε να συγχαρούμε ιδιαίτερα όλους όσους συνετέλεσαν στην προσπάθεια αυτή. Ιδιαίτερα πρέπει να συγχαρούμε την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, επίσης να συγχαρούμε τους εθελοντές που βοήθησαν στη διαδικασία του μονοπατιού και στη σήμανση, βεβαίως τον Δήμο Γορτινίας και την Περιφέρεια Βελοποννήσου που στάθηκαν αρρωγή σε αυτή την προσπάθεια και διαρκώς στέκονται σε ανάλογες προσπάθειες, και όλους όσους πραγματικά συνεδρίασαν σε αυτή την συνέργεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια εξαιρετική στιγμή για την περιφέρεια Πελοποννήσου, με δεδομένο ότι αποκτούμε πλέον ένα πάρα πολύ χρήσιμο και μοναδικό εργαλείο για την τουριστική μας ανάπτυξη. I'm from the European Ramblers Association. That means I represent 3 million active walkers all over Europe. And we have made this quality label leading quality trail based of Europe, and I'm really happy to be here in Greece, here in this town, to open the Menalon Trail, because now it lives up to the highest European standards, and that means we can promote it all over Europe, and I think that's a unique chance for this area to be on the European map, actually. Αντιπροσωπεύει 3 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη, που αυτό το θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό. Το γεγονός ότι βρίσκεται εδώ αυτή τη στιγμή είναι μια κορυφαία στιγμή για την ίδια, γιατί θεωρεί ότι είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος για όλη την Ευρώπη τα εγγένεια αυτού για το μονοπάτι του Μενάλου. Λοιπόν, και θεωρεί ότι είναι μια καινούργια αρχή για κάτι πολύ μεγάλο για όλους τους περπατητές από όλη την Ευρώπη. Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Είμαστε εδώ σήμερα σε μια εξαιρετικά σημαντική μέρα, όχι μόνο για την Γορτινία, όχι μόνο για την Αρκαδία, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω για ολόκληρη τη χώρα, γιατί σήμερα είναι το τέλος και η αρχή
μιας πολύ σημαντικής πρωτοβουλίας. Αυτής που οδήγησε σήμερα στα εγγένεια του πρώτου στην χώρα μας πιστοποιημένου μονοπατιού, το οποίο μάλιστα βρίσκεται, έχουμε την τιμή να βρίσκεται ανάμεσα στα 10 σημαντικότερα μονοπάτια της Ευρώπης. I'm giving this medal, which is the first one, in remembrance of the grand opening of Memnon Trail. Thank you very much. It's an honor to get that. Νίκ Μακάρτης, Memnon Trail, αριθμημένο στο νούμερο 1. Είναι το ένα από τα χίλια κομμάτια τα οποία έχουν βγει από την περιφέρεια Πελοποννήσου και θα δοθούν σε όσους συμμετέχουν στις πεζοπορίες και στις πεζοπορίες αυτή τη στιγμή γύρω στα 250 άτομα που συμμετείχαν από την Ελλάδα για την Βιτίνα. Και σε αυτούς τους συμμετέχουν στην ποδηλατάδα από τον Βαλτεσινίκο για να κάνει. Κύριε Λαγέ, από εδώ. Κύριε Λεβέντη, να χωρίσουμε. Ένα, okay. Δύο, τρία. Ένα νέο πολυεκατομμυριούχο, ο οποίος είναι πλέον πλουσιότερος κατά περίπου 9.526.392 ευρώ και κάτι ψηλά, ανέδειξε η κυριακάτικη κλήρωση του Τζόκερ, καθώς μόνο ένα δελτίο εντοπίστηκε να έχει προβλέψει σωστά τους 5-1 αριθμούς. Τα συστήματα έκλεισαν στις 9.30 και μετά την κλήρωση βγήκαν οι τυχεροί αριθμοί. 5 τυχεροί αριθμοί, 16, 19, 29, 38, 39. Αριθμός Τζόκερ το 11. Εκατομμύρια στήλες συμπληρώθηκαν, εκατομμύρια άνθρωποι έπαιξαν με ελπίδα η τύχη να χτυπήσει την πόρτα τους. Ένας ήταν ο υπερτυχερός. Έπειτα από 11 jackpot υπήρξαν και 11 τυχεροί που μοιράζονται τα 938.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τυχερό δελτίο απέχθηκε στο πρακτορείο το Λιάλια Θωμά και Γκίνη Βασίλη που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Επίσης, τυχερά δελτία απέχθηκαν σε πρακτορία στην Άφακτο, Γλυφάδα, Περιστέρη, Πάτρα και Νίκαια. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το απόγευμα ο φιλανθρωπικός αγώνας ποδοσφαίρου που διοργάνωσε ο Παναυπλιακός και η Ακαδημία 98 υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, του Δήμου Ναυπλίων και του ΔΟΠΑΤ. Ο αγώνας ποδοσφαίρου διεξήχθη ανάμεσα στον Παναυπλιακό και την ομάδα Φίλων Βαζέχα, ενώ τα έσοδα θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών και Φίλων Αργολίδας ή Αλληλεγγύη. Μεγάλα ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου συμμετείχαν στον αγώνα, ξαφνιάνοντας θετικά τους πολλούς παραβρισκόμενους φιλάθλους. Συγχαρητήρια στη διοίκηση του Παναυπλιακού για την όμορφη και ευαίσθητη διοργάνωση, την οποία εκτός των άλλων χαιρέτησε ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδας που δεν κρύβει σε κάθε περίπτωση τα αθλητικά του ενδιαφέροντα. Ωραία, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλους που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Αυτό που κάνουμε εμείς, δηλαδή φίλοι μου, είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Όμως πάντα με μεγάλη χαρά έρχονται τα παιδιά και ήθελα να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ και για όλους τους άνθρωπους που σε αυτή την προσπάθεια προσπαθούν να κάνουν κάτι καλό. Πιστεύω ότι κάθε χρόνο μαζεύεται περισσότερο κόσμο και θέλουμε να συνεχίζουμε την προσπάθεια μας που την κάνουμε εδώ και 15 χρόνια. Είναι το δεύτερο σας παιχνίδι μετά το Λουτράκι και στο Ναύπλιο. Θα συνεχίσετε τα παιχνίδια αυτά? Δεν μπορώ να πω τώρα με σιγουριά. Άμα να υπάρχουν κάποιες προτάσεις από κάποια πόλη που υπάρχει ανάγκη για κάτι καλό, σίγουρα να παίξουμε.
Ναι, πράγματι είναι μεγάλη μας χαρά να βρισκόμαστε σήμερα όλοι μαζί εδώ, στον Άφλιο, για ένα πολύ ωραίο και σημαντικό σκοπό. Παίζοντας ποδόσφαιρο, κάνοντας αυτό που αγαπάμε, να βοηθήσουμε με τον τρόπο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο τον Βαζέχα που είναι παράδειγμα προς μίμηση. Είμαστε πάντα δίπλα του. Και ευχαριστούμε και την τοπική αυτοδιοίκηση εδώ στον Άφλιο που μας υποδέχτηκε με χαρά. Πόσο σημαντικό είναι να παίρνουν τέτοιες πρωτοβουλίες που συνδέουν τον αθλητισμό με το ιδεώδεσμο της προσφοράς? Είναι πολύ σημαντικό. Είναι παράδειγμα προς μίμηση που πρέπει να ακολουθηθεί και από άλλους φορείς σε άλλους τομείς, σε άλλο επίπεδο. Εντάξει, είναι ωραίο όταν γίνονται τέτοια παιχνίδια και μας ζητάτε τη βοήθεια να προσφέρουμε για να βοηθήσουμε, ειδικά για το σκοπό που γίνεται ο αγώνας, για τα παιδάκια με τον καρκίνο. Ερχόμαστε με πολύ ευχαρίστηση και μακάρι να έχει ανταπόκριση από τον κόσμο για να μαζευτούν σε πιο πολλά χρήματα γίνεται, γιατί πρόκειται για καλό σκοπό. Πώς αισθάνεσαι τώρα που έχει σταματήσει και έτσι αρχίζεις δειλά-δειλά και ξαναμπαίνεις στο γήπεδο? Ωραία είναι. Τώρα αυτές οι ερωτήσεις είναι μετά τα παιχνίδια. Τώρα όταν έχουμε αγώνα δεν νιώθεις ότι δεν έχει σταματήσει. Τέλος πάντων, εντάξει, κάποτε έχει το πλήρωμα του χρόνου για όλους. Δύσκολο είναι αυτή η περίοδος η μεταβατική, αλλά σιγά σιγά συνηθίζεται. Και όταν υπάρχουν αυτά τα παιχνίδια, σε κάνει να αισθάνεσαι ακόμα ποδοσφαιριστής. Ναι, ναι, για ένα σκοπό που λογικά πρέπει όλοι αυτοί που είμαστε στο χώρο του ποδοσφαίρου να συμβάλλουμε σε ένα τέτοιο σκοπό, γιατί είναι για ανθρώπους που χρειάζονται αυτή την ενίσχυση για να αντιμετωπίσουν ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουν. Και πρέπει να είμαστε δυνατοί να τους βοηθήσουμε για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν και αυτοί με περισσότερη δύναμη για τη συνέχιση της ζωής. Χαιρετίζω με πολύ χαρά τους παίχτες και του Παναθηναϊκού και του Παναθηναϊκού και τους παλεμάχους όλους, οι οποίοι ήρθαν σε αυτό το χώρο για να δώσουν το παρόν και να δείξουν αυτόν τον τρόπο την αλληλεγγύη τους στους ανθρώπους που πάσχουν. Εύχομαι κάθε επιτυχία και στο σημερινό αγώνα, αλλά και σε όλους τους στόχους της αλληλεγγύης. Ευχαριστώ. Αγαπητοί φίλοι, είναι πολύ μεγάλη χαρά για την περιφέρεια Μουλογονήσου η συμμετοχή μας σε αυτή τη διοργάνωση. Ευχαριστούμε θερμά τον Παναθηναϊκό και τους διοργανωτές για αυτόν τον πολύ σημαντικό αγώνα και ιδιαίτερα για τον σκοπό του, την ενίσχυση της αλληλεγγύης που δεν χρειάζεται κανένας για αυτή να πει κανείς πολλά, μιας και η μακρόχρονη πορεία του στον χρόνο και η μάχη που δίνει όλα αυτά τα χρόνια για να του καρκίνου είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή μας. Εκφράζω τις ευχαριστίες μου στον Πανεπιστημιακό, στους φίλους Βαζέντα, την Περιφερειακή Ενότητα Αγωλίδων, στον Δήμο Ναυπλιαίου και όλους εσάς. Αυτή η εκδήλωση σκοπό έχει την υποστήριξη στους ανθρώπους μας, οι οποίοι είχαν την ατυχία να χτυπηθούν από τον καρκίνο και εκτός αυτού να μην έχουν καθόλου οικονομική άνεση για να βοηθηθούν. Ο σύλλογός μας εδώ και 22 χρόνια προσπαθεί για αυτή την ομάδα ανθρώπων, δίνοντάς τους κάποια οικονομική βοήθεια. Η Λόγος Αλληλεγγύη από το 1993 μέχρι και σήμερα δραστηριοποιείται ενεργά, υποστηρίζοντας και αγκαλιάζοντας τους ασθενείς με καρκίνο. Παράλληλα, πολύ μεγάλη σημασία έχει δοθεί στην πρόληψη της νόσου μέσω συστηματικών δράσεων. Σήμερα, την 31η Μαΐου, τιμούμε την ημέρα κατά του καπνίσματος και ενημερώνουμε όλους τους φίλους που είναι σήμερα εδώ πως από το 2010 λειτουργούν ομάδες διακοπής καπνίσματος, ολοκληρώνοντας μέχρι σήμερα την έκτη και δίνουμε την ευκαιρία στους συμπολίτες μας να προσπαθήσουν μαζί μας να διακόψουν το κάπνισμα. Ήμουν 32 χρόνια καπνιστής, φανατικός με 2,5 πακέτα την ημέρα. Με τη βοήθεια της ομάδας κατάφερα να το κόψω μαχαίρι. 4 χρόνια τώρα νιώθω άλλος άνθρωπος. Ένα πράγμα θα πω, για να μην σας φάω τον χρόνο. Είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι φανταζόμαστε. Συμβασιότητα κύριε Αντιπεριφερειάρχες, κύριοι βουλευτές, κύριοι συνάδελφοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, φίλες και φίλοι, δεν θα μπορούσαμε να μην είμαστε δίπλα σε μια τέτοια πρωτοβουλία. Σε μια πρωτοβουλία η οποία έχει μέσα της κοινωνική προσφορά, έχει συνεργατικές δράσεις, έχει εθελοντική προσφορά και γίνεται από δύο κομμάτια, από τον Πανεπιστημιακό και από τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Αλληλεγγύη και Φίλων Αλληλεγγύη, που είναι κομμάτια της κοινωνίας μας.
Ο Δήμος Ναυπλίων είναι ευαίσθητος και θα είναι ευαίσθητος σε τέτοια θέματα. Η αγάπη για τον αθλητισμό δείχνει ότι μπορεί να μας φέρει κοντά σε τέτοιες κοινωνικές δράσεις που μόνο καλό έχουν να μας προσφέρουν. Να συγχαρώ όλους τους συντελεστές αυτής της εκδήλωσης, να ευχαριστήσω τους αθλητές που με την αποδοχή της πρόσκλησης μας φέρνουν σήμερα όλους εδώ. Ελληνικές εταιρείες επιπλέον χωρίς ελληνικά προϊόντα. Έπιπλα με κρυφές χρεώσεις. Κρεβατοκάμαρες χωρίς στρώματα. Όχι σε μας. Έπιπλα Κοινιακός. Είμαστε η μόνη εταιρεία που οι τιμές είναι τελικές. Σύνθετο από 290 ευρώ. Σαλόνι από 590. Σετ κρεβατοκάμαρα με στρώμα από 545 ευρώ. Μεταφορά τοποθέτηση δωρεάν και στην επαρχία. Έπιπλα Κοινιακός. Ηλιούπολη, Χαλάνδρη, Νέα Ιωνία, Νίκαια, τώρα και Θηγών 501 Ήλιον και στο tiniakos.gr. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Επιβατικά, μοτοσυκλέτες, φορτηγά. Άρτιος τεχνικός έλεγχος. Γρήγορη εξυπηρέτηση. Πάντα δίπλα στον πελάτη. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κύου. Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 10611. Μας ενώνει η καθημερινή προσπάθεια να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Μας ενώνει η ίδια υπερηφάνεια για ό,τι ελληνικό. Μας ενώνουν οι ίδιες χαρές, τα ίδια χρώματα. Τώρα μας ενώνει και κάτι ακόμα. Μία ομάδα. Η δική σας ομάδα. Είμαστε από τον ίδιο τόπο. Μας ξέρετε με το όνομά μας. Τώρα θα μας μάθετε σαν την καλύτερη ομάδα. Η ελληνική ομάδα των σούπερ μάρκετ. Για αύριο σε όλη τη χώρα που βλέπετε θηροσκερωσία να μεταπνούν με τα βλητεία ασθενείς μέχρι μέτρη και στα ανατολικά μέτρη ως ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κοιμάται στα βόρεια από 14 έως 28 βαθμούς, στα δυτικά από 15 έως 28, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 14 έως 29 και στα νησιά από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο που βλέπετε θηροσκερωσία να μεταπνούν με τα βλητεία ασθενείς μέχρι μέτρη και στα ανατολικά μέτρη έως ισχυρή, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε τώρα στις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες στο νομό της Πελοποννήσου.
Να σας υπενθυμίσουμε ότι τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας μπορείτε επίσης να τα παρακολουθείτε από το www.drtv.gr, ενώ ζωντανό το πρόγραμμα του σταθμού μας από το www.drtv.blogspot.com. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από τη Διάρτη Τηλεόραση. Επόμενη ενημέρωση στις 11 το βράδυ. Από όλους εμάς προς το παρόν, γεια σας.